Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικά. Οκ, σα εδώ. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο θα αλλάξει όπως περιμένω αρκετά την ροή του καναλιού από εδώ και πέρα. Είναι ένα προϊόν το οποίο το ζήτησα και προ τιμήν μου το έστειλαν από το GearBest. Κάτι το οποίο έχω δει να ανοίγουν πάρα πολύ και περίμενα πώς και πώς να σας πω την αλήθεια για να μην σας φάω το χρόνο και σας δημιουργήσω και άλλη απορία θα το έχετε δει και στον τίτλο λογικά το συγκεκριμένο πακέτο είναι η mirrorless κάμερα της Xiaomi η gm 1 η συγκεκριμένη κάμερα μπορεί να γράψει έως και 4K, έχουν γίνει αρκετά unboxing τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό. Σε Ελλάδα το πιο γνωστό unboxing και review είναι το unboxing του φίλου σωτήρι, unboxing specialist. Αν δεν το έχετε δει, σας συνιστώ να το δείτε και αυτό. Έφτασε το πακέτο, το συγκεκριμένο να σας πω την αλήθεια μου το έστειλαν με priority line και όπως βλέπετε και εσείς έφτασε σε μένα, η αλήθεια είναι μέσα σε 15 με 20 μέρες περίπου έφτασε ακόμη και με priority line, με ACS στην πόρτα μου χωρίς να ζητήσουν είναι η αλήθεια extra Μεταφορικά ή δασμού ή οτιδήποτε. Οπότε, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, το Priority Line μπορώ να πω, να πω ότι δουλεύει αρκετά καλά. Η συγκεκριμένη κάμερα, από όσο ξέρω, είναι το μοντέλο από ό,τι μου έχουν πληροφορήσει με τον έναν φακό, γιατί κυκλοφορεί με δύο φακούς Από όσο έχω δει κιόλα, είναι η, ο φακό ο 1240 mm και είναι και ο φακό 42,5 mm. Νομίζω εδώ πέρα πρέπει να έχει τον 1240. Θα δούμε όμω. Α ανοίξουμε το πακέτο, γιατί να σα πω την αλήθεια, το εχω κανει κάνω 2-3 μέρε τώρα εδώ και περιμένω πώ και πώ. Θέλω να κάνω κάποια βίντεο, και με αυτό δίνεται η ευκαιρία στο κανάλι τουλάχιστον να μπορώ να μετακινούμε και εκτό γραφείου. Λοιπόν, και θέλω να τσεκάρω και κάτι το οποίο φανταζόμουν και μάλλον κατά πάσα πιθανότητα ισχύει. Θα σα δείξω. Λοιπόν, όπω βλέπετε, ανοίγει το πακέτο η ζελατίνα, και μέσα έχει ένα άλλο πακέτο ας ανοίξουμε και αυτό. Αρκετά καλή ασφάλεια. Βέβαια, η αλήθεια είναι θα περίμενα λίγο πιο καλό δέσιμο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορείς να ζητήσεις πολλά. Εδώ ολοκληρό σκληρό, θυμάστε πώς τον είχαν στείλει. Σας ξαναλέω, το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα και ελπίζω να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω όσο καλύτερα γίνεται για να παράγω καλύτερο υλικό και να μπορέσω να σας προσφέρω ένα κλικ παραπάνω απόλαυση στο συγκεκριμένο κανάλι. Ήρθε χωρίς να έχει χτυπηθεί, από ό,τι βλέπω, ευτυχώς. Είναι πάρα πολύ όμορφο το πακέτο, βλέπετε εδώ πέρα. Είναι σφραγισμένο, ανοιγμένο. Κάποιος το έχει ανοίξει, κάποιος το έχει πειράξει ίσως. Ε, ωραία, εντάξει θα το δούμε αυτό. Το κουτί είναι πανέμορφο, είναι μαύρο. Βλέπετε το Young Innovator στο γη, εδώ πέρα το logo της Xiaomi digital camera, χρειάζεται λέει SD card, δεν έχει SD card μέσα οπότε πρέπει να βάλουμε εμείς μία. Από ό,τι βλέπω είναι με τον φακό 1240mm f3.5 έως 5.6 lens, ναι. Η συμπίεση του είναι H264 MP4 την οποία χρησιμοποιώ ούτως ή άλλως και εγώ για τα βίντεο που παράγω οπότε θα γίνεται πιο εύκολα κωδικοποίηση και δεν χρειάζεται πολλές μετατροπές έχει με κάνει shutter speed 1 έως 4.000 second, βασικά ένα δια 4.000 χιλιάδες αρκετά καλά έως 60 εξήντα ωραία Built in microphone, από όσο ξέρω το συγκεκριμένο δεν έχει υποδοχή για να βάλεις ξεχωριστό μικρόφωνο, κάτι το οποίο είναι ένα μείον σίγουρα αλλά, εντάξει, νομίζω ότι για αρχή τουλάχιστον ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μα και με το παραπάνω. Η τιμή τη νομίζω είναι γύρω στα 350 με 360 ευρώ αυτή την περίοδο για το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί κυκλοφορεί και το άλλο με του δύο φακούς που είναι πιο ακριβό κατά 200 ευρώ. Ε, τώρα η αλήθεια θα μου βρει θα δώσει άλλα 200 ευρώ για ένα φακό. Από όσο ξέρω, η φακή είναι ιδιαίτερα ακριβή. Έχει διάφορα. Εδώ βλέπετε τα video resolution που μπορεί να τραβήξει. Μπορεί να βγάλει Full HD σε 1920x1080, 60 FPS, 30 FPS, 24 FPS. Μπορεί να βγάλει HD video 720p στα 60 FPS, 30 FPS, 24 FPS. Από ό,τι βλέπω, slow motion video κάνει σε 640x480 με 240 FPS ανα Seconds, FPS, ναι, και το 4K στα 30 FPS συνδέεται με USB, HDMI, WiFi, Bluetooth. Το HDMI είναι καλό γιατί υποθέτω ότι θα μπορούμε να συνδέσουμε και μια εξωτερική οθονίτσα ή το tablet μας ίσως, φαντάζομαι και ελπίζω για να δούμε. Το συγκεκριμένο, από όσο ξέρω, όταν βγάζει φωτογραφία, δεν μπορεί να τραβήξει και RAW και JPEG ταυτόχρονα. Θα σώσει τη φωτογραφία καθώ την τραβάζει εσύ είτε σε RAW είτε σε JPEG. Θα διαλέξει εσύ τι από τα δύο θε. Το RAW του, από ό,τι έχω δει για φωτογραφίε, είναι αρκετά καλό και εάν επεξεργαστεί και η φωτογραφία στον υπολογιστή, δίνει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Το JPEG του δεν είναι τόσο καλό. Και βλέποντα το πακέτο έτσι, μου αρέσει γιατί έχει μαγνητικό κλίπ, είναι αρκετά καλά πακεταρισμένο. Ένα πράγμα που με προβληματίζει για τη συγκεκριμένη κάμερα είναι το γεγονό του ότι ενώ οι φωτογραφίε του είναι ιδανικέ και το βίντεο του είναι ιδανικό, το stabilization που έχει η κάμερα, το ηλεκτρονικό μέσα δεν είναι και ότι καλύτερο. Για μένα, βέβαια, που θα γράφει ένα τρίποδο στερεωμένο και δεν θα μετακινείται η κάμερα, είναι αρκετά καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι αν είσαι on the go και τραβά vlog ή οτιδήποτε, δεν συνίσταται τόσο πολύ αυτή η κάμερα. Επίση, το, το focus του δεν είναι τόσο καλό. Αν το περάσει σε manual νομίζω είναι αρκετά καλύτερο από ό,τι η προρυθμίσει του. Αν και έχει δεσμευτεί η Xiaomi ότι θα τα φτιάξει σε firmware update. Οπότε περιμένουμε ότι θα φτιαχτεί. Αυτό εδώ είναι με το που ανοίξει βλέπουμε μέσα την κάμερά μας, αρκετά καλά πακεταρισμένο, είναι αφρός πάνω, αφρός μέσα, βλέπουμε τον φακό, βλέπουμε και το κύριο σώμα της κάμερας. Είναι καλό γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί και σταθήκη μεταφορά αν δεν έχετε κάποια ειδική τσάντα τουλάχιστον για να το μεταφέρετε. Ας περάσουμε όμως προσεκτικά να δούμε ένα-ένα τα αντικείμενα. Το πρώτο πράγμα που θα βγάλουμε είναι ο φακό. Τον βλέπετε, είναι αρκετά συμπαγή, όμορφο. Είναι πλαστικό, δεν έχει μεταλλικά κομμάτια. Αυτά εδώ φαίνονται μεταλλικά, αλλά είναι πλαστικά. Α τον δούμε λίγο πιο αναλυτικά από κοντά. Βλέπετε τι διάφορε επιλογέ του L, τα καπάκια του φακού, πώ να το κλείσει και πώ να το ανοίξει. Made in China προφανώ. Εδώ πέρα βλέπουμε το πώ συνδέεται πάνω στο σώμα τη κάμερά μα. Επίσης βλέπουμε το μπροστά είναι 49 mm και τι άλλο λέει ξαό zoom lens 1240 Επίσης έχει lock unlock το οποίο κλειδώνει το φακό για να δούμε βλέπετε κλειδαριά αυτό με το κλείδωμα σε μία θέση φτάνει στο μέγιστο του βλέπετε και εδώ πέρα στο πόσο είναι 35-40 και το κλείδωμά του είναι στο 12. Αν πούμε να το μαζέψουμε πρέπει να το πατήσουμε για να ξεκλειδώσει. Βλέπουμε επίσης το logo της γη εδώ πάνω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό τον καιρό ξεκίνησα σιγά σιγά να διαβάζω πράγματα για φωτογραφία και για βίντεο. Αλλά ακόμα θεωρούμε πιο κάτω και από αρχάριο. Οπότε εντάξει, μην περιμένετε υπερβολικέ πληροφορίε. Και α συνεχίσουμε με το ξεπακετάρισμα του κυρίου σώματο τη κάμερα. βλέπετε τις λεπτομέρειες, εδώ πέρα είναι ο αισθητήρα, ε, το κλίστρο, βλέπουμε τις υποδοχές για να συνδεθεί ο φακός. Η κόκκινη τελεία είναι για να ευθυγραμμίζουμε τους φακούς καθώς όταν τους βιδώνουμε πάνω στην κάμερα. Έχω δει ότι το συγκεκριμένο παίρνει φακούς και από άλλα μοντέλα, το οποίο είναι αρκετά καλό και έχω δει αρκετού φωτογράφου οι οποίοι το δουλεύουν με άλλους φακούς από διαφορετικά μοντέλα. Η λεπτομέρεια της γη εδώ πάνω και εδώ πάνω με κόκκινο. Ε, αυτό εδώ νομίζω... Αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι για να ξεκλειδώνει ο Ακός βλέπουμε εδώ πέρα δύο αυτάκια, θυμίζει παλιές κάμερες, οι οποίες ε, βάζει το λουράκι για να το κρεμάς από τον νόμο σου, έχει grip για να το κρατάς με δερματίνη, φαίνεται άλλωστε από την κάμερα. Από την κάτω πλευρά, επίσης βλέπουμε εδώ πέρα πρέπει να είναι αισθητήρα. Ε, από την κάτω πλευρά βλέπουμε την υποδοχή στην οποία μπαίνει η SD και η μπαταρία. Η μπαταρία του είναι αρκετά μικρή, 900 mAh έλεγαν οι οδηγίες, η οποία βγαίνει σχετικά εύκολα. Προτιμάω να φορτίζω τις μπαταρίες ξεχωριστά. Αυτή εδώ είναι η μπαταρία του, να δούμε αν γράφει και 900, όντως γράφει 900 mAh επάνω. Και κάπου εδώ μέσα, κάπου πρέπει να παίρνει και τις δύο από το πλάι βασικά, είναι η SD. Ε... εάν κάποιο ξέρει και έχει δει φορτιστές στο eBay, οπουδήποτε θα μου στείλει ένα link γιατί ψάχνω αυτό τον καιρό. Από το δεξί πλάι της κάμερας έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το τμήμα το οποίο ανοίγει. Ε, παίρνει την υποδοχή για να φορτίζει micro USB. Έχουμε την υποδοχή για την SD. Και επίσης εδώ πέρα νομίζω είναι το mini HDMI για να το συνδέσει οθονίτσε. Από την άλλη πλευρά αυτό λογικά πρέπει να είναι το ταχεία και το και πάλι δεν είμαι 100% σίγουρο να σου πω την αλήθεια. Επάνω βλέπουμε μπορούμε να συνδέσουμε εξωτερική πηγή flash και έχουμε on off για να ανοίξει η κάμερα και να κλείσει αρκετά όμορφο το κουμπί με το οποίο πατάμε για να βγάλουμε τις φωτογραφίες ή το βίντεο μας κάποια preset για να μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις μας αυτό εδώ πέρα το οποίο πρέπει λογικά να αλλάζουν κάποια κομμάτια όπως το ISO στο πίσω κομμάτι βλέπουμε εδώ ένα grip για να το κρατάς και να μην γλιστράει η κάμερα και δύο button διαφήμιζαν ότι η συγκεκριμένη κάμερα χρειάζεται το πολύ δύο κουμπιά. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι άμα το καλοδεί, έχει ένα-δύο, 3, 4, 5, 6-7 διακόπτε στο σύνολο και η οθόνη του είναι αρκετά καλή ανάλυση και touch. Για να δούμε, έχει καθόλου ενέργεια μέσα. Περάσαμε στον, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία δεν έχει καθόλου ενέργεια, έχει τελειώσει προφανώς, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ένα live preview αυτή τη στιγμή. Ας δούμε όμως τι άλλο έχει το κουτί μέσα. Μέσα στο πακέτο επίσης θα βρούμε κάτω από τους αφρούς ένα fiber cloth το οποίο είναι πανάκι για να την καθαρίζουμε, την... να καθαρίζουμε τις φακούς και να καθαρίζουμε και το σώμα και την οθόνη, αλλά έψαξα και βρήκα και θα το παραγγείλω με δύο επιλογές. Βρήκα με ένα πινελάκι για να καθαρίσει τους φακούς για να... από τις σκόνες και οτιδήποτε βρωμιά μαζεύει μαζί με ένα φυσιτήρι για να μην εκθέτεις πολύ την κάμερα. Θα σας βάλω τα link στην περιγραφή γιατί συγκεκριμένα θα τα αγοράσω και εγώ τώρα τη στιγμή που τελειώνω το βίντεο θα μπει η παραγγελία από μένα. Είναι δύο επιλογέ. Ένα που έχει και μαντιλάκια και υγρό καθαρισμού και μια απλή. Η, η απλή επιλογή θα έχει νομίζω 2 και κάτι ευρώ, η άλλη νομίζω θα είναι γύρω στα 5-6 ευρώ. Έχουμε το εγχειρίδιο, το manual, το οποίο φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα είναι και στα αγγλικά. Και ναι, ευτυχώ έχει και στα αγγλικά. Το διαβάζουμε το manual. Το κλασικό που έχει περάσει πετάμε το manual δεν τα χρειαζόμαστε. Είναι για λίγε συσκευέ, γιατί κάποιε χρειάζονται το manual. Έχουμε τις εγγυήσει για το φακό, και για το σώμα της κάμερας και επίσης κάποιες πληροφορίες για το φακό οι οποίες είναι αρκετά χρήσιμες έχουμε τον φορτιστή κινέζικος όπως βλέπετε εδώ πέρα δίνει output του 1A και αυτό γιατί η κάμερα με την μπαταρία που έχει φορτίζει τόσε είναι από ενέργειας ε, αν νομίζω βάλουμε σε μεγαλύτερη ένταση σε φορτιστή δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει καλό στην κάμερα επίσης έχουμε το λουράκι το οποίο είναι εντελώ old school, κουμπώνει από τα πλάγια έτσι με clips. Νομίζω το βγάζει, να το μην το χαλάσω τώρα. Ε, και έχει πάνω και C difference, λέει χαραγμένο. Είναι αρκετά μεγάλο. Α, είναι με βίδα. Ευτυχώ που δεν το τράβηξα. Ξεκουμπώνει από κάτω, το ξεβιδώνει να είμαστε πιο σαφεί και περνάει. Επίση έχει κάτι άλλο. Όχι. Κάτι άλλο που να βλέπω, όχι, είναι όλο το κουτί, του. Αυτά λοιπόν είναι τα περιεχόμενα του κουτιού που είχε μέσα την κάμερα, φακό, εγχειρίδια, το λουράκι, το fiber cloth, η κάμερα και ο φορτιστής τα συγκεκριμένα έρχονται στην τιμή των 350 με 360 ευρώ και βγαίνουν συχνά πυκνά σε προσφορέ. Πριν από λίγο καιρό έβλεπα ότι είχε πέσει στα 290, να σα πω την αλήθεια. Εμένα μου το έστειλε το Gearbest για να δοκιμή να το κάνω unboxing και για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω για να βελτιώσω την ποιότητα των βίντεο που θα σα προσφέρω. Οπότε θα ήθελα να του ευχαριστήσω προκαταβαλικά και από εδώ και θα ήθελα πραγματικά να σα πω να αλήθεια τώρα που κάνω το unboxing. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι κρατάω μια κάμερα η οποία θα μπορέσει να με βοηθήσει να μεγαλώσω την ποιότητα. Δεν είναι μια κάμερα για όλου. Μην τη δείτε και πείτε: Wow, είναι μια κάμερα η οποία θα κάνει θαύματα. Εάν είσαι επαγγελματία φωτογράφο ή ξέρει πάρα πολλά από για τη φωτογραφία, δεν είναι κάτι το οποίο θα σε υπερεντυπωσιάσει. Αλλά εάν είσαι basic χρήστης μπορεί να κάνει τι βασικέ διεργασίε και με το παραπάνω είναι mirrorless κάμερα που σημαίνει ότι δεν έχει σκόπευτρο, όλα γίνονται στην οθόνη. Οπότε εξαρτάσαι από την οθόνη και το κακό είναι ότι το πορτάκι δεν βγαίνει. Υπάρχουν επιλογέ. Έχω φίλου οι οποίοι πρόσφατα αγόρασαν μεταχειρισμένα σώματα από το eBay, από πιο παλιέ φωτογραφικέ, οι οποίε του πήραν 100 με 200 ευρώ και από εκεί και πέρα με του φακού, kit ή οτιδήποτε μπορείτε να βρείτε και φθηνές επιλογές και από μεταχειρισμένα και συνίσταται ειδικά για αρχάριους ναι, να πάρει κάποιος σε μια μεταχειρισμένη. Η συγκεκριμένη είναι μια basic κάμερα, χαμηλού κόστος, δεν θα το πεις ότι είναι ιδιαίτερα ακριβού κόστος, η οποία βοηθάει, θέλω να πιστεύω, άτομα τα οποία είναι λίγο πιο... Βασικά είσαι σε beginners προς amateur στο συγκεκριμένο για να την χρησιμοποιήσεις και αν σιγά σιγά να μάθεις με αυτήν, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, ελπίζω εάν κάποιος ασχολείται πιο επαγγελματικά με εσάς με τη φωτογραφία στα σχόλια από κάτω ας μας πει τη δική του γνώμη η τιμή του, σας ξαναείπα ποια είναι εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή που το βλέπω μπροστά μου, σας ξαναλέω, προσπαθώ να το χωνέψω λίγο γιατί αυτό το unboxing θα σηματοδοτήσει την αρχή για πολλά πράγματα θέλω να πιστεύω. Επιτέλους θα μπορέσω να απεξαρτηθώ από το γραφείο και από το φόντο που βλέπετε στα βίντεο συνέχεια και να προσφέρω και άλλο υλικό σιγά σιγά όσο γίνεται. Ελπίζω να σας άρεσε το unboxing, δεν είμαι ειδικό στο συγκεκριμένο. Σας λέω τα unboxing τα βλέπετε από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου ο εμπειρικά μαθαίνει και παίρνει πράγματα και με τη χρήση μαθαίνει πάνω σε πράγματα. Δηλαδή στην ουσία σαν να είμαι ένας από εσά και με τις λίγες γνώσεις που έχω προσπαθώ να μάθω περισσότερα και να εξελιχθώ. Check the now, Κώστας, και ελπίζω να μπορέσω να σας προσφέρω αυτό που πραγματικά και εσείς θέλετε παραπάνω και εγώ θα ήθελα να περάσω στο επόμενο επίπεδο σιγά σιγά. Check the now, Κώστας, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ελπίζω το επόμενο βίντεο να είναι με καλύτερη ποιότητα προφανώς για να μπορέσετε να το απολαύσετε και εσείς περισσότερο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα.